ενώ την ίδια στιγμή, ενώ για ένα 24ωρο δεν είχαν παρισφρήσει οι τρομοκράτες της Χαμάς μέσα στο Ισραηλινό έδαφος, τουλάχιστον δεν το γνωρίζαμε. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει διείσδυση σε διαφορετικά σημεία και σε διάφορες πόλεις και μάλιστα σε μία περίπτωση αυτό αποτυπώθηκε και στην κάμερα. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά είναι και συνεχής τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία μας μεταδίδουν αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω αν θες να το δούμε και μαζί αυτό. Να δούμε λοιπόν την καταδίωξη από την μεριά των Ισραηλινών αστυνομικών που καταφέρνουν να κινητοποιήσουν μέλη της Χαμάς. Για να δούμε το σχετικό περιστατικό. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, η Ιουλία Βελισσαράτου, στους δρόμους του Ισραήλ, γιατί μας είπε και νωρίτερα ο Σωτήρης Δανέζης πως συνεχώς η αστυνομία και οι δυνάμεις του Ισραήλ αναζητούν και τρομοκράτες της Χαμάς που μπορεί να παραμένουν στο έδαφος του Ισραήλ, ενώ φαίνεται πως είναι πια γεγονός η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ακριβώς, είναι γεγονός λοιπόν η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ παράλληλα, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ετοιμάζεται και η χερσαία επέμβαση. Όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη πάρα πολλές παράμετροι για να μην χαθεί ικανός αριθμός Ισραηλινών στρατιωτών από τη στιγμή που πιθανότητα η Χαμάς να έχει ναρκοθετήσει και τη Γάζα. Ξέρει πιθαμή προς πιθαμή κάθε σοκάκι, οπότε δεν θα ρισκάρει ο Νετανιάχου κάτι τέτοιο, ούτε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ενώ την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ότι τις επόμενες ώρες θα απαγορεύσει τις εμπορικές πτήσεις για 5 μέρες. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση ακόμα. Την περιμένουμε το επόμενο 48ωρο. Ναι. Και τέλος να σου πω ότι σε ό,τι αφορά πώς βλέπει η ίδια η Χαμάς τη στάση των χωρών της περιοχής απέναντί της, είναι χαρακτηριστικά τα όσα λέει σε ανάρτησή του ένα ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα θετική τη στάση της Τουρκίας. Αν θες να δούμε μαζί και την κάρτα του μέλους αυτού του γραφείου της Χαμάς. Το Ιράν και η Αλγερία είναι ξεκάθαρα δίπλα μας. Βλέπουμε επίσης θετικά τη στάση της Τουρκίας και του Κατάρ. Μην διστάσετε να δείξετε τη στάση σας σύμφωνα με την ανθρωπιά, τη θρησκεία και την αδελφοσύνη μας. Έτσι λοιπόν, να δούμε όλο το πλαίσιο, το τι συμβαίνει ακριβώς και ποιες είναι οι συμμαχίες. Τώρα, η Ιουλία Βελισσαράτου, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν.